Δεν έχω αυτά τα λόγια τα μεγάλα που μπορούν να λένε και να αφηγούνται. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ το Θεοδόση, τη Βάκη, το Θάνο, το Δημήτρη το Σεβαστάκη. Ξέρω ότι τους ταλαιπώρησα ιδιαίτερα αυτές τις μέρες, γιατί πράγματι τους το έδωσα με το μαχαίρι στο κόκαλο και εδώ και επί τώρα, το Τάνι Πιτάς. Ξέρω ότι δύσκολες μέρες περνάνε και τι χρόνο δεν έχουν. Ωστόσο, του τόλμησα, γιατί ήθελα με τον φίλο μου, τον νεκρότη, τον Λιβάνι, να το βγάλουμε πριν μας πιάσει το καλοκαίρι. Μπορεί να κάνει ξανά κανένα δημοψήφισμα ο Τσίπρας, θα τρέχουμε όλοι να προλάβουμε, να το παρουσιάσουμε πουθενά. Να ευχαριστήσω όλους σας, τον πρόεδρο της Βουλής, τους υπουργούς, τους βουλευτές μας, τους απλούς ανθρώπους, για αυτούς τους κυρίους γράφω όταν μπορώ και γράφω. Θεωρώ ότι είναι αυτή η σχέση και η παρουσία σας είναι σχέση αγάπης και νομίζω αυτό που τελευταία είπε Φωτεινή, ότι αν καταφέρεις τη ζωή σου πραγματικά να αγαπάς τους ανθρώπους, θα το εισπράξεις. Και νομίζω ότι αυτό έχει σχέση να κάνει πολύ με αυτό που λέει και ο πρωτοψάλτης στο τραγούδι της «Η σωτηρία της ψυχής» είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Είναι μια δύσκολη εποχή και νομίζω ότι σιγά σιγά ανακαλύπτουμε τους εαυτούς μας. Θα σας πω την αλήθεια. Έχω γράψει άλλο ένα βιβλίο και τα δύο τα έγραψα κάτω από πολύ μεγάλες φορτίσεις και εντάσεις. Το τελευταίο αυτό εδώ το έγραψα, ξεκίνησα πέρυσι τον Απρίλιο περίπου, Μάρτιο, όταν γινόταν εκείνη η σκληρή διαπραγμάτευση. Θα πάμε στα βράχια, δεν θα πάμε. Ήρθε ο Ιούλιος, έγινε αυτή η συμφωνία. Έπεφτα το βράδυ δεξιός, ξύπνα, αλλά το πρωί αριστερός. Δεν ήξερα τι είμαι. Ταλαιπωριόμουν όλη την ημέρα ξανά το ίδιο κοινωνικό δεδομένο στο μυαλό μου. Και έλεγα: η σωτηρία σου είναι να κάτσεις να γράψεις. Και μετά τις 11, όσο κράταγα, 2-3 ώρα, βγήκε μέσα σε 8 πραγματικούς μήνες. Αν κάτι κατάφερα, νομίζω ότι και στα δύο βιβλία που έχω γράψει, τρέχοντας την ζωή μου και τη διαδρομή μου, σαν ένα αφήγημα δικό μου, ότι έγινα λίγο καλύτερος άνθρωπος από ό,τι ήμουνα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Και νομίζω ότι αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία. Να καταφέρει ο καθένας μέσα από την προσπάθεια, την πιο δύσκολη, γιατί το πιο δύσκολο πράγμα, ο ανίκητος στρατηγός, είναι το εγώ μας. Και αν δεν καταφέρουμε σιγά σιγά να αναποθέσουμε αυτό το σκληρό εγώ στο τριαντάφυλλο του εμείς, αυτή η ζωή δεν θα αλλάξει. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια την οικογένειά μου, το γιο μου, τα εγγόνια μου, τη γυναίκα μου, γιατί κυκλοφορώ ανάμεσα τους αφάντες μας, σαν να μην υπάρχουν. Δεν με βλέπουν, δεν τους βλέπω, έτσι είναι, φαντάζομαι και πολλοί άλλοι από εσάς και από εμάς. Αυτή είναι όμως η ζωή, έχει κόστος σε πολλά πράγματα. Θέλω να πω ότι πίσω από κάθε βιβλίο, ιδιαίτερα σε ασήμαντους συγγραφείς σαν και εμένα, υπάρχουν κάποιοι που κάνουν πολλή δουλειά. Το είπε ο Θεοδόσης. Υπάρχουν κάποιοι που λέγονται επιμελητές των βιβλίων. Και είχα την καλή τύχη να συνεργαστώ με μια εξαίρετη, πολύ σεμνή κυρία, τη Φιλιώδη Βαλισσούρη, που έγραψε, που επιμελήθηκε το βιβλίο. Είναι γεγονός ότι η δική της συμβολή το έκανε πολύ πιο όμορφο και τη ροή του λόγου και λάθη. Δεν συγκρουστήκαμε πολύ. Συνήθως οι συγγραφείς με τους επιμελητές σκοτώνονται. Εντάξει, θα περάσαμε σχετικά πιο ανώδυνα από το μνημόνιο αυτή τη σχέση μας, αυτόν τον καιρό. Φιλιώδη, αν είσαι εδώ και δεν σε έχω δει μέχρι τώρα, σε παρακαλώ, θα ήθελα δύο κουβέντες να θες να πεις πριν ο σκηνοθέτης μας εδώ πει κάποιο από το βιβλίο πολύ λίγο και να σας αφήσουμε από την πολύ ταλαιπωρία. Φιλιώ, σε ευχαριστώ πολύ.